πήρε τα μπατόν, πήρε τα πέδιλα, βγήκε στο δρόμο, πίστα του σκι, ξεκίνησε ο άνθρωπος και νομίζω ότι έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκείνος μπορεί. Ναι, για πάμε να τον συναντήσουμε, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας κύριε Παπαγεωργίου, πάλι με τα σκι. Πάλι με τα σκι, τελευταία μέρα ελπίζω, εύχομαι. Πραγματικά είναι κωμικοτραγικό, αλλά παρόλο που μπορεί να ακούγεται οξύμορο, ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος να πάω στη δουλειά μου, γιατί κάτω το δόστρωμα είχε πάρα πολύ χιόνι, είχε γίνει πάγος. Το αυτοκίνητο ήταν μέσα στο πάρκινγκ, τουλάχιστον τα 2-3 καλυμμένα, δεν μπορούσα να κατέβω. Ήταν επιτακτική ανάγκη να πάω για να πάρω μαθητολόγια, διάφορους κωδικούς για να ξεκινήσουμε την τηλεκπαίδευση. Και με αρκετή δυσκολία, παρόλο που είμαι αρκετά έμπειρος στο σκι, κατάφερα και έφτασα στον προορισμό μου που είναι γύρω στο 1 με 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι που βρίσκομαι. 1 με 1,5 χιλιόμετρο μόνο. Και πόση ώρα κάνατε? Γύρω στα 20 λεπτά. Δεν είναι επικίνδυνο. Τώρα εμείς δεν είμαστε σχετικοί, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει ποτέ σκι, αλλά φαντάζομαι μια πίστα έχει διαμορφωθεί γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς, στο δρόμο δεν είναι επικίνδυνο. Ο αστικός ιστός της πόλης δεν ενδείχνεται για σκι, εννοείται, και έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Αλλά και πάλι σας αναφέρω ότι ήταν ο μόνος τρόπος που έπρεπε να πάω οπωσδήποτε στη δουλειά, να ανοίξω, να πάρω αλληλογραφία, πράγματα, για να επιστρέψω να δώσω κωδικούς καθηγητές, να ξεκινήσουμε την τηλεκπαίδευση που ήταν επιτακτική για τους μαθητές. Παρ' όλα αυτά, ήταν και σας ξαναλέω πάλι ο πιο ασφαλής τρόπος, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε βήμα εδώ στον Καρέα, που βρίσκεται στους πρόποδες Σινιτού. Μέχρι και σήμερα πάρα πολλοί δρόμοι είναι κλεισμένοι με χιόνια. Ο Δήμος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί και ευελπιστώ μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε απεγκλωβιστεί και οι εναπομείναντες. Μακάρι. Για δείξτε μας τώρα, δηλαδή, φοράτε πέδιλα και κρατάτε και τα μπαστούνια? Αυτή τη στιγμή ναι. Έχω βρει λίγο χιόνι και πιστεύω θα είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Αυτός ο δρόμος που είστε, που έχει αυτό που έχουν πολλοί δρόμοι, όγκο χιονιού στο πλάι, μεγάλο όγκο χιονιού. Πού είναι, πού ακριβώς είναι? Εδώ είναι στη στρατηγική Κωνσταντινούπολη, στον Καρέα. Η αλήθεια είναι ότι με πρωτοβουλία ιδιωτών ναυλώσαμε ένα μικρό bobcat και μας έβγαλε κάποια χιόνια για να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Μια μπουλντόζα ακριβώς. Κάποιοι ένοικοι εδώ σε 3-4 πολυκατοικίες δώσαν κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να φύγουμε. Αλλιώς ήταν μέχρι και σήμερα, δηλαδή, κάποιοι δρόμοι παραμένουν κλεισμένοι. Δηλαδή, συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει να κάνει κάποια διάνοιξη? Λέμε να λιώσουν τα χιόνια, περιμένουμε να λιώσουν από μόνα τους. Ότι ακριβώς ο Καρέας είναι ένα δυσπρόσιτο μέρος, γιατί σας λέω και πάλι είναι ακριβώς πρόκειται στο Ινιτού. Ακριτικός. Θα έπρεπε να υπάρχει. Ακριτικός ο Καρέας. Όπως έκαναν τα ίδια και στην Ακριτική Πεντέλη και στην Ακριτική Αγία Παρασκευή. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί... Αλλά και από την πλευρά του Δήμου φαντάζομαι οι άνθρωποι κάνουν περάσπιστες προσπάθειες για να μπορέσουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Και όλους τους δρόμους και όλες τις γειτονιές. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι αν αυτά τα χιόνια λιώσουν ξαφνικά, σκέφτομαι μια βροχή αν λιώσουν. Τότε αντί για πέδιλα του σκι, μήπως θέλουμε το θαλάσσιο σκι. Κανόε καγιάκ. Για να μην πω, δηλαδή, αναπνευστήρες, βατροχοπέδιλα και οτιδήποτε άλλο. Γιατί εδώ έχει και μεγάλη υψομετρική διαφορά από την πόλη του Βύρονα. Οπότε καταλαβαίνετε, ανηφόρος και αντιφόρος θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο κόσμος που σας έβλεπε να πηγαίνετε με αυτόν τον τρόπο, τι σας έλεγε? Η αλήθεια είναι με κοίταζαν με περιέργεια. Κάποιοι βγάζανε βίντεο, γελάγανε, μου φωνάζανε. Χαμόγελο. Ήταν όμως διασκεδαστικό συνάμα, μπορώ να πω. Τουλάχιστον η δουλειά σας έγινε. Έγινε δουλειά, έγινε. Ναι, τα παιδιά ευχαριστημένα. Μπράβο, μια χαρά. Ωραία.